Σήμερα συνεχίζουμε την εργασία που είχαμε ήδη και τις δύο προηγούμενες φορές. Θα πούμε κάποια συμπληρωματικά για το φόβο, την πρώτη ερώτηση θα την πω και θα προχωρήσουμε στις επόμενες. Η πρώτη λοιπόν για το φόβο έλεγε «Καταγράψτε το κυρίαρχο συναίσθημα αυτό του φόβου σας. Αναλύστε το». Βάλτε τον μπροστά σας και περιγράψτε το. Δώστε του μορφή. Αυτή ήταν η πρώτη εργασία και θα ήθελα όποιος θέλει πρώτος να πάρει το λόγο, να πει κάποια πράγματα που δεν είπε την προηγούμενη φορά ίσως. Δημήτρη. Πολλές φορές έχω προσεγγίσει θέματα και βλέπω ότι λειτουργεί η αρχή περίπου από αυτό που λέμε το κρεμμύδι. Δηλαδή φτάνω σε ένα στρώσι, θεωρώ ότι έφτασα, μια που καίει το κρεμμύδι εκεί, όπως το κρεμμύδι καίει σε κάθε στρώσι του. Και λέω ότι έφτασα κάπου, έσκαψα, κάηκα, έφτασα, τελείωσα. Και περνάει κάποιος καιρός, συνήθως πολλοί μήνες έως χρόνια, μέχρι που διαπιστώνω ότι αυτό που νόμιζα ότι είχα φτάσει στον πυρήνα είναι απλά ένα στρώμα και μάλλον προς το επιφανειακό από τα στρώματα και όχι προς το βαθύτερο. Ο φόβος είναι, όπως έχουμε ήδη πει, το ισχυρότερο συναίσθημα, το οποίο το ίδιο φοβίζει τον άνθρωπο να τον αντιμετωπίσει. Δηλαδή, αυτό το ρητό που όλοι το έχουμε ακούσει, να μην φοβάσαι τίποτα εξ' από τον ίδιο το φόβο, πολλοί το έχουμε πει και εγώ, αλλά πόσο το πραγματικά καταλαβαίνουμε το τι λέμε. Έχω εμπειρία πολλών ανθρώπων, με πρώτον αυτούς εμένα, που να ισχυρίζομαι σε κάποια φάση της ζωής μου μετά από κάποια εσωτερική δραστηριότητα, είτε με κάποιον ψυχοθεραπευτή, είτε μόνος μου, είτε σε ένα σεμινάριο, είτε και πάει λέγοντας. Παρένθεση εδώ να πω, έχω καταγράψει πολλές εκατοντάδες ώρες συνεδριών. Τώρα πια αν τις μετρήσω μπορεί να βγαίνουν και πάνω από 1000. Κλείνει η παρένθεση. Και έχω εκπλαγεί με το πόσο διαφορετικά πράγματα βγαίνουν και με το πόσο ισχυρό είναι το ότι πολλές φορές ασχολείται και ένας άνθρωπος που αναζητεί φιλότιμα, δεν μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος αδιαφορεί, και ασχολείται με τους μικρότερους φόβους, ο ίδιος θεωρεί ότι έχει πραγματικά φτάσει ό,τι υπάρχει, ενώ από κάτω τον πραγματικά σοβαρό και μεγάλο φόβο τον έχει κρυμμένο. Αυτό, εμείς οι δυτικοί έχουμε την συνήθεια, την προσδοκία πολύ συχνά, έχουμε ένα θέμα να πάμε να κάνουμε μια συνεδρία κάπου, να πάρουμε ένα χαπάκι ή να παρακολουθήσουμε ένα σεμινάριο, το πολύ ολόκληρο Σαββατοκύριακο, άντε και μια Δευτέρα-Τρίτη, και μετά να έχει λυθεί. Αντιθέτως, εδώ και χιλιάδες χρόνια, άνθρωποι προς την Ανατολή είχαν τη μαθητεία για πολλά χρόνια σε έναν ήδη καταξιωμένο δάσκαλο για να πούν ότι κάτι κάνανε. Δεν είχαν την προσδοκία ότι θα πάνε να μαθητεύσουν και σε 6 μήνες, σε ένα χρόνο πια θα αρχίσουν να διδάσκουν άλλους. Πόσο μάλλον να πούνε ότι τακτοποιήσαμε τα θέματά μας. Χρειάζεται μια βαθύτερη προσέγγιση. Λοιπόν. Χρειάζεται βαθύτερη προσέγγιση και η επιβεβαίωση από κάποιον εξωτερικό ότι πράγματι έχει φτάσει και αυτό είναι ο πάτος ή είναι ρηχό ή είναι κάπου στο ενδιάμεσο. Ένας ο οποίος πράγματι έχει ταξιδέψει όλο αυτόν τον δρόμο στο παρελθόν. Έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους να έχουν κάνει αρκετή δουλειά και να νομίζουν ότι έχουν βρει τα θέματα τους και κάποιοι από αυτούς συνεχίζουν και ακολουθούν μια πορεία παρόμοια με τη δικιά μου. Κάποιοι από αυτούς νομίζουν τα βρήκαμε, εντάξει, ξέρω τι είναι και μένουν εκεί. Δυστυχώς έχω πολλούς από αυτούς τους δεύτερους στην ατζέντα μου. Και πολλοί από αυτούς, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά νομίζω, κρύβουν επιμελώς την αλήθεια, δηλαδή ξέρουν ότι δεν έχουν ανασύρει τους φόβους τους, τους πραγματικούς εκεί από τα βάθη, αλλά μένουν στο επιφανειακό όπως το είπες, για να νιώθουν ότι έκαναν κάτι, θεωρούν ότι προχωρούν στην αυτογνωσία τους ή ξέρω εγώ παρακολουθούν σεμινάρια ή οτιδήποτε και το σκεπάζουν, το κουκουλώνουν. Έχουμε αυτή την τάση να το κουκουλώνουμε.
Γι' αυτό και όταν καλούμαστε κάποια στιγμή, άνοιξε τα πέπλα, κάνε έτσι αυτή την κίνηση να διεισδύσεις, δεν θέλουμε, δεν το δεχόμαστε. Και γι' αυτό ακούει κανείς, εγώ γιατί δεν έχω φόβους. Μερικοί το εκφράζουν αμέσως αυτό, χωρίς καν να το βάλουν σωστά στον εγκέφαλό τους, να δουν τι είναι αυτό που εξέφρασαν. Ή ακόμα περισσότερο, εγώ τους ξέρω και τους αντιμετωπίζω. Και τους ξέρω, ναι. Είμαστε και ξερόλες οι άνθρωποι. Και έχω άτομα του κοντινού μου περιβάλλοντος που ακούω τέτοιες ατάκες και κάποιες φορές προσπαθώ να πω και κάτι παραπάνω. Κάποιες φορές λέω δεν έχει νόημα να εμπλακώ σε μια διαδικασία με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι πρόθυμος να ακούσει. Για τον οποιονδήποτε λόγο, τουλάχιστον δεν είναι πρόθυμος να ακούσει εμένα. Για τον οποιοδήποτε λόγο. Κυρίως αυτό θέλω να καταθέσω με πολύ έμφαση, γιατί και πολύ πρόσφατα εγώ διαπιστώθηκε ότι τον μεγαλύτερο μου φόβο που έχει σχέση με απώλεια συγγενικού προσώπου του πατέρα μου, δεν τον είχα αντιληφθεί, που έχει πεθάνει εδώ και 27 χρόνια. Mm-hmm. Και ήταν για μένα πολύ πολύ μεγάλη έκπληξη το να το διαπιστώσω αυτό και να λέω εγώ που έχω κάνει τόσες εκατοντάδες ώρες ψυχοθεραπεία, τόσες δεκάδες ημέρες σεμινάρια, βιωματικά και πάει λέγοντας, το κυριότερο εγώ δεν το είχα αντιληφθεί. Αυτός ο φόβος τι μορφή είχε, μου επιτρέπεις να σε ρωτήσω. Η εικόνα που μου έρχεται είναι σαν κάτι που έχουμε δει σε ταινίες, για να το οπτικοποιήσω, σαν να είμαι περίπου μέσα σε μια σπηλιά και να περπατάω και εκεί που περπατάω υποχωρεί το έδαφος από κάτω και πέφτω μέσα στο κενό και στο σκοτάδι, όντας ήδη μέσα σε μια σπηλιά, δηλαδή απομονωμένος από τον πολύ, τον κόσμο, την κοινωνία και πάει λέγοντας το υποστηρικτικό περιβάλλον κλπ. Ξέρω, εγώ θυμάμαι μια παρόμοια σκηνή από τον Άρχοντα των Δακτυλιδιών, κάπως έτσι. Αλλά ο καθένας μπορεί να φτιάξει μια εικόνα. Πάντως, η εικόνα είναι ότι σε ένα περιβάλλον ήδη περιοριστικό, να ανοίξει η γη, να με καταπιεί. Να μπεις μέσα. Να πέφτω σε μια, να πω, άβυσσο, πώς να το περιγράψω. Κυρίως έχει σχέση πάντως με σκοτάδι, με πτώση, με όχι αίσθηση στηρίγματος. Ναι, ναι. Αν θέλεις, το αντίθετο του ίσταστε. Του ίσταμε. Ως προς τον φόβο, ακόμα να καταθέσω το ότι είναι δικιά μου παρατήρηση σε μένα και σε άλλους ανθρώπους, γιατί πιο πολλές δουλειές που έχω κάνει ήταν με άλλο κόσμο, δεν ήταν προσωπική δουλειά, είναι το ότι για πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλοί κόσμος ασχολείται με τα παρακλάδια του, με τις μεταμορφώσεις του και όχι με το ίδιο. Και εδώ ταιριάζει το παράδειγμα που λέγαμε με τη Λερναία Ύδρα. Δεν θυμάμαι αν το είχαμε πει την προηγούμενη φορά, που αν κανείς ασχολείται με το κάθε παρακλάδι και πάει να κόψει το κάθε παρακλάδι, βγαίνουν και άλλα. Ή θα αντιμετωπιστεί στη ρίζα του με το κατάλληλο τρόπο ό,τι σύμπτωση τη φωτιά. Ναι, ναι, ναι. Ή θα συνεχίσει να ασχολείται και να κόβει κεφάλια και να βγαίνουν δύο και να λέει εγώ δουλεύω, κουράζομαι, υδρώνω, έχω δουλέψει πολύ. Ναι, 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 αυτό το φόβο τον προκάλεσε ο θάνατος, έτσι, του πατέρα του μου, πατέρα ναι. Σου. Και ήσουν από πόσο ετών? 18. Α, ιδιαίτερη ηλικία. Ναι. Δηλαδή σου να πάνω στην ενηλικίωση. Ακριβώς. Ακριβώς. Ιδιαίτερα. Λίγες εβδομάδες μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ναι. Και από τη μια, αν θέλεις να το πάω λίγο πιο προσωπικά, από τη μια συγκλονίστηκα ακούγοντας αυτό το πράγμα και καταρρύπτοντας το ότι άλλα νόμιζα για σοβαρά πράγματα που με έχουν επηρεάσει, άλλες εμπειρίες, άλλες καταστάσεις που εγώ τις απέδιδα σε πολύ μικρότερη ηλικία. Mm-hmm.
2, 3, 5, 7, 8 χρονών, τέτοιες ηλικίες. Και ήταν, πώς να το πω, γκρεμίστηκαν πολλά πράγματα μέσα μου. Απ' την άλλη, εξηγεί, αιτιολογεί, δεν δικαιολογεί, αλλά αιτιολογεί πολλά πράγματα στην υπόλοιπη ζωή μου. Που λέω, γιατί τότε έκανα αυτή και την τάδε επιλογή, γιατί τότε είχα εκείνη και την τάδε συμπεριφορά. Mm. Επί μακρό χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Τώρα δίνεται εξήγηση, είναι καθαρό. Βεβαίως, αφού φοβόμουν να κάνω περίπου το οτιδήποτε, γιατί δεν ένιωθα την έννοια της στήριξης, έψαχνα να βρω υποκατάστατα στηρίγματα αντί να σταθώ μόνος μου. Ναι. Άρα δεν έκανα συμπεριφορές, δεν έκανα επιλογές βάσει του τι εγώ χρειάζομαι σαν ανεξάρτητος άνθρωπος, αλλά του τι εγώ ψάχνω να βρω σαν ένας παράσιτο. Θυμόσαστε που λέγαμε την προηγούμενη φορά την ευθυνοφοβία? Ναι, εγώ δεν έχω από αυτό καθόλου. Γι' αυτό το ξαναλέω. Ναι. Είναι σε πολλούς τομείς η ευθυνοφοβία, γιατί καμιά φορά λέμε είναι ευθυνόφοβος και λέμε εγώ όχι, γιατί μια χαρά στο επάγγελμά μου λειτουργώ, είμαι κρατεός, ας πούμε, μπορώ. Υπάρχουν πάρα πολλά παρακλάδια αυτής της ευθυνοφοβίας, της μη εμπιστοσύνη στον εαυτό, που ή τα καλύπτουμε ή παίρνουμε αποφάσεις τέτοιες που στιγματίζουν όλη μας τη ζωή στην κυριολεξία και δεν το αντιλαμβανόμαστε κιόλας. Θέλω να πω έτσι κάτι τώρα που μου θύμισες, με θάνατο έχει να κάνει βέβαια. Ήμουνα παιδί δημοτικού και αντιμετώπισα για πρώτη φορά θάνατο νέου ανθρώπου σε όχι συγγενικό μου περιβάλλον. Ήταν ο μπαμπάς μιας φίλης. Ο μπαμπάς μιας φίλης που θα μπορούσε να ήταν ο μπαμπάς μου. Οπότε αυτό με είχε ταράξει τέλος πάντων. Βρέθηκα έτσι σε όλη αυτή την τελετή και σε όλο τη λύπη και όλο αυτό το πράγμα. Το κουβάλισα λοιπόν, μου δημιουργήθηκε φόβος. Και τον ένιωσα, ανάβλησε από μέσα μου ο φόβος αυτός του γιατί, τι είναι αυτή η αρχή εκεί πάνω, δεν μπορούσα και να το εκφράσω, που παίρνει ένα νέο άνθρωπο, τον οποίο τον ήξερα, την προηγούμενη μιλούσα μαζί του, τον ένιωθα εγώ ως παιδί σαν έναν πολύ καλό άνθρωπο. Όλα αυτά λοιπόν είχαν φέρει σεισμό μέσα μου και φοβία. Λοιπόν, κοιμόμουν για 2-3 μέρες συνεχώς και έβλεπα τον εαυτό μου να φεύγει σε ένα πηγάδι κάτω, πολύ μαυρίλα όμως, και έφευγα κάτω με φοβερή ταχύτητα. Το χάος ουσιαστικά, δεν είχα που να πατήσω και τι. Αυτό μου δημιούργησε απίστευτη κατάσταση, βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε. Χάνομαι και είναι η άβυσσος και τι γίνεται. Οπότε δεν το άντεξα την τέταρτη βραδιά να το έχω και άρχισα να κάνω προφανώς επικαλούμουν ότι είχα να κρατηθώ σαν παιδί. Αγίους αυτά, τους πήρα και με τη σειρά. Έλεγα Παναγίτσα μου, Χριστούλη μου, Θεούλη μου, ξέρω εγώ πώς τους έβαζα στη σειρά και Αγγελοί μου και όλοι οι Άγιοι και Αγίες, τους έβαζα όλους. Τέλος πάντων, ποιος ξέρει, μπήκα όμως ως παιδί πολύ βαθιά σε κάτι και προσευχήθηκα και είπα κάποια στιγμή, γιατί το σπίτι μου ήταν κοντά σε ένα ναό και είπα δεν μπορεί, πέρασε απ' έξω, ήταν καντιλάκια μέσα του ναού αναμένα και έτσι και είπα δεν μπορεί, ο Χριστός θα με προφυλάξει απόψε να μην δω αυτή την άβυσσο. Okay. Και κοιμήθηκα έχοντας στο νου μου να έχω τον άγγελό μου κάπου γύρω εκεί. Και ξαναείδα την άβυσσο. Έπεφτα και είπα δεν μπορεί, μέσα στην αγωνία μου έφερα φως. Το θυμήθηκα λίγο και με τον διδάσκαλο που λέει για το φως. Έφερα φως και ξαφνικά εκεί που πήγαινα, βάθος, σκοτάδι, εγώ το δημιούργησα το φως, δηλαδή αυτό μου φάνηκε και αντί να πέφτω, άρχισα να ανεβαίνω. Ανέβαινα με την ίδια ταχύτητα που έπεφτα. Ήταν απίστευτη εμπειρία αυτή. Και ήταν σαν να ήταν ένα χέρι του αγγέλου μου, γιατί έβλεπα φτερά, για με έπαιρνε πολύ ψηλά. Σε ένα μετά εκτυφλωτικό φως όπως ανέβαινα. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν, ήθελα να σας πω ότι πριν οι τρεις βραδιές που έβλεπα αυτή την άβυσσο με έκανε να μην μπορώ να βγω από το δωμάτιο εκεί που διάβαζα, έκανα να πάω, μου έλεγε η μαμά μου πήγε να μου φέρεις νερό από την κουζίνα ή δεν πήγαινα. Θυμήθηκα λίγο και εσένα, Αλεξάνδρα. Είχα φοβίες δηλαδή και στο εδώ και τώρα στο ξύπνιο μου. Και
Εγώ το είδα σαν να είχα μια επικοινωνία. Ξύπνησα από αυτό το πολύ ωραίο τελικά και είπα «Ο Χριστός είναι εδώ». Ήταν απίστευτη εμπειρία αυτή που την κράτησα και για πολλά χρόνια στη ζωή μου. Δεν λέω ότι δεν είχα φοβίες ή ανασφάλειες, αλλά το είδα, τώρα το βλέπω, που το δουλεύουμε, το είδα και κάποια χρόνια προηγούμενα, πώς λειτουργεί ένας μηχανισμός. Τώρα αυτό ήταν το υποσυνείδητο, ήμουν ένα παιδί, δεν ήξερα τίποτα. Ένας μηχανισμός και μπορεί να κάνει αυτή το κλικ και να αλλάξει το πρόσημο τελείως. Τελείως. Αλλά το θέμα είναι να το δεις, να μπορέσεις να το δεις. Εγώ κρατήθηκα ως παιδί, δεν ξέρω τι είχα εκείνη τη στιγμή, μια καθοδήγηση. Γιατί όσο μεγαλώνουμε και μας μπαίνουν άλλα πράγματα, από την εκπαίδευση, οτιδήποτε, είναι πολύ πιο δύσκολο να το δούμε αυτό και να κάνουμε αυτή τη μετάβαση και την αλλαγή προσήμου. Γιατί εκλογικεύουμε κάποια πράγματα, κλείνουν τα παραθυράκια, τα εκλογικεύουμε και γινόμαστε θύματα αυτής της εκλογίκευσης τελικά. Ναι. Θυμήθηκα μια ιστορία, τη φέρω την άλλη εβδομάδα γραμμένη να είναι πιο... Πολύ ωραία. Πιο σωστά, να αποδοθεί πιο σωστά από ό,τι όπως τη θυμάμαι εγώ. Ωραία. Κάτι άλλο. Αυτό που για μένα είναι το πολύ πολύ σημαντικό είναι το να μπορεί ο άνθρωπος, εγώ, ο καθένας μας, να κάνει διάκριση μεταξύ το όποιο κράτημα που έχει είναι από φόβο ή από πρόνοια. Είχα φέρει και ένα βιωματικό παράδειγμα από έναν γνωστό μου με τον τρόπο της οδήγησής του την προηγούμενη φορά. Γενικότερα, είναι δύσκολο για πολλούς από εμάς να ξεκαθαρίσουμε τι είναι αυτό που με σταματάει. Είναι η πρόνοια ή είναι φόβος. Όταν αυτό το κουμπώσουμε μάλιστα με τα προηγούμενα που είναι η δικιά μου αντίληψη, ότι πιο πολύ από εμάς ασχολούμαστε με τους μικρότερους φόβους και διαλέγουμε να μην δούμε, να μην αντιμετωπίσουμε τον ένα-δύο μεγάλους που πραγματικά υπάρχουν, κάπου εκεί πέρα το πράγμα γίνεται πολύ σύνθετο και δυνητικά και επικίνδυνο. Και γι' αυτό όταν κάποιος έχει τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε κάποιον που μπορεί πράγματι να τον καθοδηγήσει, γιατί έχω γνωρίσει πολλούς καθοδηγητές με αντιληπτική ικανότητα μικρότερη από τη δικιά μου, είναι αυτό που είναι. Εκεί παίζει ρόλο και η διάκριση που πρέπει να κάνει κάποιος, πάντα. Βέβαια, ισχύει και ο εξής παγκόσμιος κανόνας, ο κάθε θεραπευτής, ο κάθε θεραπευόμενος βρίσκει τον θεραπευτή που του ταιριάζει. Ευχαριστώ. Πέρασέ το, αν δεν θέλεις, Αλεξάνδρα, κάτι να πεις. Πέρασέ το. Ό,τι σου γεννιέται, Σωτηρία, αφού δεν έγραψες, αλλά θα ήθελα να δουλευτούν αυτά, έτσι. Λοιπόν, έτσι λίγο τώρα προσπάθησα γρήγορα να το προσεγγίσω, να βαθύνω όσο μπορώ, γιατί και εμένα η πρώτη μου αντίδραση είναι «Μα δεν έχω φόβους». Αυτό τον καιρό, βέβαια. Δηλαδή, η πρώτη μου σκέψη ήταν «Μα είμαι σε μία περίοδο που έχω συντονιστεί με καλές ενέργειες, που καθαρίζω, που και δεν, δεν βγαίνουν τέτοια πράγματα». Και εκεί που το λέω, οπ, εμφανίζεται κάτι. Ωραία, θα μιλήσω για το τώρα μου, τώρα τη φοβία. Υπάρχει που έσκαψα λίγο για να τη δω. Λίγο βέβαια, δεν είχα το χρόνο, αλλά θυμήθηκα, είναι κάτι που έλεγα όταν έπαιρνα οδηγίες προς ναυτιλωμένους περί της δουλειάς μου και περί εμού της ίδιας από τη Μαρία κάποια στιγμή. Είπα, ένα πράγμα φοβάμαι μόνο, Μαρία. Γιατί λέω τον εαυτό μου. Ότι? Ένα πράγμα φοβάμαι μόνο, τον εαυτό μου. Α, τον εαυτό μου. Τον εαυτό μου. Και αυτή είναι η φοβία μου αυτόν τον καιρό, εγώ. Εγώ, διότι βλέπω ότι αυτό που έλεγε και ο Δημήτρης με τα layers του κρεμμυδιού, τα επίπεδα του κρεμμυδιού, ότι όσο καθαρίζουμε, όσο σκάβουμε, τόσο πιο βαθιά στο βούρκο μπαίνουμε με έναν τρόπο, και πιο πολύ κάθαρση, αλλά και πιο πολύ δύσκολη δουλειά.
Οπότε θα πω ότι φοβάμαι εμένα, φοβάμαι ας πούμε τις ανεξέλεγκτες αντιδράσεις μου, τον ανεξέλεγκτο θυμό μου, ότι έχω τη δυνατότητα να κάνω πράγματα γρήγορα και καλά, αν βάλω αυτές τις ποιότητες που φέρω εγώ ως σωτηρία σε μια δουλειά, να το κάνω να τρέξει, να το πραγματοποιήσω και μπορώ και να κάνω μια έτσι και να το χύσω όλο το γάλα κάτω, την καρδάρα με το γάλα, να την διαλύσω. Και εκεί είναι που πρέπει να κάνω εγώ τη διαχείρισή μου. Εκείνο φοβάμαι μόνο με το τυφλό μου σημείο, αν το θες. Τώρα είπες τον ανεξέλεγκτο θυμό και μου θύμισες, όχι για σένα δεν αφορά, γενικά να το σκεφτούμε, την ανεξέλεγκτη χαρά μας, ενθουσιασμό. Είναι και αυτό παρόμοιο. Είναι της ίδιας... Ναι, το βάζω στο ίδιο. Είναι ο άλλος πόλος, έτσι. Έτσι. Το ίδιο αλλά πράγμα είναι. Αλλά είναι όμως και εκεί που πρέπει ναι. να το δούμε και αυτό. Ναι. Γιατί είναι φούντομα και εκείνο, έτσι. Βέβαια. Είναι φούντομα το οποίο μετά κάπου θα... Περνά στις ισορροπίες, δεν υπάρχει ναι. ισορροπία. Ναι. Χωρίς να σημαίνει να μην χαιρόμαστε. Και αυτό, χαιρόμαστε. Όχι βέβαια. Όχι και γιούχου να κάνουμε, αλλά... Όχι βέβαια. Αλλά, ναι. Οπότε αυτό έτσι εκ πρώτης βρήκα. Τα δικά μου δηλαδή μαύρα σημεία που θέλουν φως να φωτιστούν, να σκαφτούν, να καθαριστούν, να πληθούν, να μετουσιωθούν, να διοχετευτούν προς ορθότερες γραμμές. Είναι πολλά. Είχα δώσει σε ένα προηγούμενο λέξεις, θυμόσαστε. Γενικά θα τα δούμε και παρακάτω. Εννοώ στις εργασίες σας τώρα, αν το είδατε και προσεγγίσατε μέσω των λέξεων δηλαδή. Αλλά και επίτηδες είχα διαλέξει την προηγούμενη φορά κάποια σημεία που μπορεί να γεννιόνται από το φόβο. Ελάχιστα ενδεικτικά, αλλά τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά που ήταν η μοναξιά, όπως είπαμε. Είναι οι φοβίες οι διάφορες, με την ευθυνοφοβία πρώτη. Είναι ο φόβος του να έχεις την ευθυνοφοβία της επιτυχίας, γιατί μπορεί εκεί να παρεκκλίνεις πάρα πολύ, θεωρώντας εαυτόν ότι έχεις πετύχει και ότι είσαι πάρα πολύ στο δρόμο και δεν ξέρω τι, οτιδήποτε άλλο. Και τις αποτυχίες βέβαια, αυτοί οι άνθρωποι που νιώθουν μονίμως ότι είναι σε μια κατάσταση αποτυχίας. Σήμερα ερχόμενοι, είδα έναν μπαμπά με το μικρό του παιδί, ένα κοριτσάκι, του κρατούσε από το χέρι και πηγαίναν. Μικρό-μικρό, πρώτες τάξεις του δημοτικού δηλαδή. Και του έλεγε με έμφαση, ναι μπαμπά, και μου είπες, μα τίποτα δεν καταφέρνεις. Ποτέ δεν καταφέρνεις τίποτα. Και έλεγε ο μπαμπάς, εγώ το είπα αυτό. Αφού κοντοστάθηκα και άκουσα, περνούσαν οι άνθρωποι εκεί στην πλατεία. Ναι, το είπες, ξέρεις το παιδί μου, δεν του ξεφεύγει. Εγώ το είπα, έλεγε. Ναι μπαμπά, και το έχεις πει 2-3 φορές και βλέπεις ότι εγώ... Πώς, να τώρα σου λέω πώς το πέτυχα, εσύ μου έχεις πει ποτέ τίποτα δεν καταφέρνεις. Πρόσεξε τώρα αυτά, το παιδί προσπαθούσε να βρει πατήματα και μια χαρά, δηλαδή έβγαινε και του την έλεγε. Έτσι. Εκεί είναι σωτήρια η προσωπική. Ναι, και του την έλεγε. Αλλά αντίστοιχα ένα άλλο παιδί από πράγματα που μπορεί να εξαπολύουμε εμείς. Έτσι. Έτσι. Δουλεύει μέσα στο και ο μπαμπάς δεν τουλάχιστον φαινόταν ειλικρινής από τον τρόπο που το εξέφραζε. Το είχε ξεχάσει κιόλας ότι το είχε πει. Όμως το παιδί, καταγράφηκε όμως το παιδί. Υπήρξε αυτή η καταγραφή, βέβαια αυτό το πολέμησε. Το πήρε αλλιώς, κάποιο άλλο δεν θα το πάρει. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλά, ψάξτε να δείτε. Φόβοι οι οποίοι έχουν κρυφτεί μέσα, ακριβώς τα πηγάδια που λέμε και στις γωνιές τις σκοτεινές, και όταν καλούμαστε τώρα σε μια ηλικία να τους βρούμε, δεν θέλουμε. Τους αφήνουμε εκεί πέρα, βάζουμε και κρούστες. Είναι σαν την παγωμένη λίμνη, ξέρετε. Μιλάμε τώρα και για το αστρικό, μιλάμε για το νερό. Πολλές φορές κάνουμε το αστρικό πεδίο του εαυτού μας να έχει υπάρξει αυτός ο πάγος της λίμνης που από το κρύο παγώνει και από κάτω τα ύδατα κρύβουν πάρα πολλά πράγματα και εμείς νομίζουμε ότι κάνουμε το πατινάζ πάνω στη λίμνη. Και αλίμονο αν τελικά υπάρξει μια τρύπα, κάτι γίνει και πέσουμε εκεί μέσα. Πέσουμε. Όχι ανοίξουμε μόνοι μας τρύπα, όπως ανοίγουν πάνω εκεί στις παγωμένες λίμνες και ψαρέψουμε. Γιατί θέλουμε να ψαρέψουμε και να δούμε τι ψαρέψουμε, αυτό είναι άλλο. Το ανοίγω εγώ
και τη διάσταση, δεν πέφτω μέσα. Ψαρεύω, μπράβο. Αλλά αν θέλω μόνο να κάνω πατινάζ και εκεί που το κάνω το πατινάζ και νομίζω πως όλα είναι καθαρά, ενώ από κάτω δεν ξέρω τι κρύβεται. Δείτε λίγο έτσι τον εαυτό σας και ψάξτε στη λίμνη σας, την παγωμένη, αν είναι παγωμένη. Κάποιοι άνθρωποι τη διατηρούν παγωμένη και λένε ότι «Μα δεν έχω». «Α, δεν μπορώ να βρω τίποτα». Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Γιατί θεωρώ εν πολλής ότι δεν υπάρχει, δεν έχω να βρω τίποτα. Θα ήμασταν ευτυχείς δηλαδή. Δεν γίνεται όμως. Αυτό ως προς το φόβο. Λοιπόν, να πω τη δεύτερη. Ποια είναι τα συναισθήματα που κατευθύνουν τη ζωή σας, θετικά ή αρνητικά. Όποιος θέλει. Θα ήθελα να πω κάτι πριν για τον ανεξέλεγκτο ενθουσιασμό που είπες. Που δεν το είχα σκεφτεί να το καταγράψω στο μυαλό μου. Όμως, όπως είχα αφήσει μικρή τον εαυτό μου να φοβάμαι πολύ και να το ζω, το φόβο μου, έτσι αφήνομαι και στον ενθουσιασμό πάρα πολύ. Όταν ενθουσιάζομαι, αφήνομαι με πάθος σε αυτό που με ενθουσιάζει. Και δεν το σταματάω. Και βέβαια δεν το είχα δει ως αρνητικό. Όταν το είπες εσύ, τότε το σκέφτηκα την αρνητικό. Επίσης, ο ενθουσιασμός μου δεν μου κρατάει και για πάρα πολύ. Με πιάνει για κάποιο πράγμα, για κάποιον άνθρωπο, για κάποια κατάσταση και μετά από λίγο το απομυθοποιώ. Δεν το βλέπω όπως το είδα στην αρχή. Ξέρεις τι θέλω να σκεφτείς λοιπόν πάνω σε αυτό, όχι απόψε. Δες τι αντίκτυπο έχει αυτός ο υπερβάλλον ενθουσιασμός, χαρά, ό,τι θέλεις πες το. Αντίκτυπο έχει σε σένα, αλλά και στους γύρω σου, στο περιβάλλον. Τι αποτελέσματα υπάρχουν. Αυτό όμως, επειδή το έχω σκεφτεί παλαιότερα, εγώ το ξεπερνάω χωρίς να με αγγίσει τόσο πολύ, χωρίς να μου αφήνει κάτι, όμως ρημάζω τους ανθρώπους. Τι είπε? Ξαναπες το. Ρημάζω τους ανθρώπους που έχω αφήσει πίσω μου. Ρημάζω τους ανθρώπους που είναι... Που έχω αφήσει πίσω που μου. Που έχεις αφήσει πίσω σου. Όταν λες έχεις αφήσει πίσω σου, πώς? Και σχέσεις. Α, και σχέσεις πιο πολύ είναι με άντρες, γιατί το θέμα μου πρέπει να είναι με τους άντρες. Mm-hmm. Ενθουσιαζόμουν και τους ήθελα και νόμιζα ότι ήμουν ερωτευμένη και αγαπούσα, όχι βέβαια με την αγάπη που συζητάμε τώρα, την αναδιοτελή. Σωστά. Μου παίρνει ο ενθουσιασμός και ο έρωτας και απλά έφευγα. Και αυτή. Το είχαν δει μάλλον διαφορετικά από μένα, αλλά δεν με άγγιζε και απλά έφυγα. Και εκείνη... Ναι. Ναι, ναι. Δεν ήταν ό,τι καλύτερο είχα αφήσει, δηλαδή. Mm-hmm. Γιατί ίσως επειδή έβλεπαν αυτόν τον ενθουσιασμό από μένα, πίστευαν ότι ήταν κάτι πιο βαθύ, ενώ για μένα δεν ήταν. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω για τον ενθουσιασμό. Okay. Βέβαια και για πράγματα, έτσι, και για αντικείμενα να πιάνει κάτι και μετά μου φεύγει. Λοιπόν, τώρα είναι η δεύτερη ερώτηση, έτσι. Είναι ένα συνέστημα που δεν το γράψαμε. Είναι το δικό μου συνέστημα, που για μένα είναι το κυρίαρχο συνέστημά μου και όχι ο φόβος. Mm-hmm. Είναι ο πόνος. Τον οποίο για πάρα πολλά χρόνια βέβαια ήθελα να κρύψω από τον εαυτό μου, αλλά... Δεν γινόταν και έβγαινε και τώρα είμαι πιο συνειδητοποιημένη φυσικά ότι αυτό είναι το κυρίαρχο συναίσθημά μου. Η λύπη. Δεν ξέρω για τη λύπη. Λέω κάτι που μπορεί να είναι... Mm-mm. Όχι. Για τη λύπη δεν νομίζω. Mm. Όσο για τον πόνο που έχω μέσα μου και τον οποίο θέλω να κρύψω... Αλλά δεν τα κατάφερα καλά να το κρύψω, οπότε μια χαρά τώρα τον αναγνωρίζω. Ναι. Πόνος. Αυτό. Και από τη μητέρα μου που έχασα, αλλά και από τον πατέρα μου που έμεινε, που πήρα χοντρή απόρριψη, οπότε
Νομίζω ότι αυτό είναι που με κυνηγάει στη ζωή μου τώρα. Και κάτι φρικτό που θέλω να πω είναι ότι θέλω να τον δημιουργώ και εγώ στους άλλους ανθρώπους. Ειδικά στους άντρες. Ναι. Πολύ σημαντικό αυτό που λες. Πολύ δουλειά πάνω σε αυτό πρέπει να γίνει. Και πριν, φυσικά, που είπε κάτι το καταγράφει είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θυμάστε τι είχε πει η Ρέα κάποια στιγμή, ότι θεωρούσε που ξέρουμε ότι το 50% είναι να το δούμε και να το καταγράψουμε και εκείνη είπε, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ πιο πάνω από το 50%. Ίσως και να είναι πολύ πιο πάνω. Είναι μεγάλη επίτευξη να το δεις. Και μετά δουλεύεις μαζί του. Αλλά ναι, και πρέπει να τον δεις αντιπαραβάλλοντας πόνο, χαρά, να δεις τι γίνεται, τι υπάρχει εκεί, αν μπορείς να κάνεις συνδέσεις και να φεύγεις από αυτό το συναίσθημα του πόνου. Και βέβαια μπορεί να κάνεις και διαλογιστική εργασία πάνω στον πόνο. Στον φόβο και παύλα πόνο, γιατί αυτό έχει μέσα και φοβίες, θεωρώ, που σου έχουν δημιουργηθεί. Και οι απορρίψεις είναι. Η απόρριψη για μένα είναι μεγάλο θέμα. Πολύ μεγάλο θέμα. Γιατί εκτός ότι έφυγε η μητέρα μου και μπορούσα να το είχα εκλάβει ως απόρριψη, δεν ξέρω αυτό, δεν το έχω ψάξει καλά. Αλλά η συμπεριφορά του πατέρα μου όταν έφυγε η μητέρα μου ήταν το χειρότερο για μένα. Ναι. Έτσι, το ότι έβρισκε συνέχεια γυναίκες, τις οποίες έβλεπα εγώ, μπορεί να μην ήταν έτσι, πάνω από τα παιδιά του. Mm-hmm. Οπότε αυτό ήταν η χειρότερη απόρριψη. Γιατί πριν το θάνατο της μητέρας μου ήμουν το αγαπημένο του παιδί και εμένα ήταν ο αγαπημένος μου γονέας. Ναι. Οπότε νομίζω η απόρριψη είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο θέμα σε μένα. Και γι' αυτό έχω κάνει και το γιο. Δεν είναι τυχαίο ότι έχω γιο. Είναι ότι πρέπει να το δουλέψω και μέσα από το γιο μου. Γι' αυτό και όλο τσακώνομαι μαζί του. Ενώ με την κόρη μου μια θα τσακωνόμαστε, αλλά είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ενώ εκεί πονάς, πιο ενώ πολύ. Εκεί, το έχεις δει ότι υπάρχει διαφορά. Εκεί είναι ότι δεν μπορώ να βάλω τον εαυτό μου να τον αποδεχθώ. Γιατί δεν έχω αποδεχθεί τον πατέρα μου, τη συμπεριφορά του και δεν έχω αποδεχθεί τον άντρα μου και γενικώς... Το αρσενικό στοιχείο. Ακριβώς. Ό,τι σχέση έχεις με αυτό. Ενώ οπωσδήποτε θέλω τους άντρες στη ζωή μου, δεν το συζητώ, αλλά δεν μπορώ να τους αποδεχθώ. Πολύ μεγάλο θέμα. Θα το δούμε. Κάτι δύο. Άλλος σε αυτή την ερώτηση, εργασία. Έχεις τελειώσει, Ναι, τελειώσει. Θετικά συναισθήματα, βρε Αλεξάνδρα, λέμε θετικά. Πες και ένα θετικό. Θετικά συναισθήματα, εγώ πιστεύω ότι είμαι και χαρούμενη. Α, μπράβο. Έχω πάρα πολλά συναισθήματα που είναι δύο αντίθετα πάντα. Το αισθάνομαι πάρα πολύ έντονα αυτό και το αισθανόμουν και από μικρή και το αισθάνομαι και τώρα πολύ πιο συνειδητά. Ότι μπορεί να έχω πόνο μέσα μου αλλά ή στεναχώρια, αλλά όμως βρίσκω και τη χαρά εύκολα. Δηλαδή όπως είναι ο πόνος, έτσι είναι και η χαρά για μένα. Ναι. Και τη βρίσκω και με απλά πράγματα. Δηλαδή το καλοκαίρι, όταν πάω στη θάλασσα και καθίσω στην άμμο, είμαι χαρούμενη που το κάνω. Ή το πρωί που παίρνω το ποδήλατό μου και κοιτάζω τον ήλιο, άμα έχει καθαρό ουρανό, είμαι επίσης χαρούμενη που το κάνω. Ή όταν βλέπω τη φύση την άνοιξη, μου αρέσει πάρα πολύ τα λουλούδια. Ή άμα πάω εκδρομή στη φύση, θέλω να πω ότι βρίσκω και τη χαρά εύκολα. Άρα ξέρεις τι να σκεφτείς, ότι αν δεχθείς, τώρα που τον είδες τον πόνο, να το δουλέψεις, μπορείς γιατί κατέχεις τη χαρά, δηλαδή υπάρχει το άλλο κομμάτι στον εαυτό σου, το οποίο όχι εύκολα, το έχεις κατακτήσει ως ένα σημείο, άρα μπορείς να το μεταλλάξεις δηλαδή τον πόνο. Επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο, το είχα ξεχάσει, αλλά το είχα σκεφτεί όταν τις έκανα. Αγαπάω πάρα πολύ τη ζωή και δεν θέλω να μου μένει λεπτό που δεν το εκμεταλλεύομαι. Και το κάνω. Κάνω πάρα πολλά πράγματα. Έχω πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Έχω φίλες που δεν κάνουν τίποτα όλη την ημέρα. Και εγώ όλη την ημέρα κάνω πράγματα. Και δεν εννοώ τις δουλειές στο σπίτι, αλλά έχω άλλες δραστηριότητες. Εκτός αυτής, έτσι. Αλλά κάνω πάρα πολλά πράγματα.
Και πιστεύω ότι τα κάνω επειδή αγαπώ τη ζωή. Δεν θέλω να περνάει η ζωή μου έτσι. Και όσο όταν ήμουν παιδί, έτσι, όταν έχασα τη μητέρα μου, φοβόμουν το θάνατο. Τώρα κάνω κάτι τρελές σκέψεις και νομίζω ότι δεν τον φοβάμαι πια το θάνατο. Τρελές, Παύλα, όχι. Μπορεί... Τρελές σκέψεις, ναι. Λέμε, γιατί... Τρελές σαν άνθρωπος, είναι... θα έλεγα. Ναι. Τρελές, ναι. Για έναν άνθρωπο. Ναι, σκέφτομαι ότι κάτι μπορεί να μου συμβεί και να πεθάνω, αλλά δεν το φοβάμαι αυτό που σκέφτομαι. Επίσης, έχω σκεφτεί κάτι για τα παιδιά μου και λέω, είναι με τρελή μάνα, δεν είμαι καλά. Και πάλι δεν το φοβάμαι. Αλλά αυτή η λέξη που είπες την προηγούμενη Τετάρτη, βέβαια, με συγκλώνησε ότι έχω ξορκίσει το φόβο. Και επειδή τον έχω ζήσει τόσο πολύ βαθιά μέσα μου, ίσως. Και τον άφησα και με κυριάρχησα. Εγώ δεν έκανα αυτό που έκανες εσύ, να βρω κάτι. Τον άφηνα και τον ζούσα. Και επίσης είχα αρνηθεί και το Θεό εγώ τότε. Δεν ξέρω αν το είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα. Μπορεί να το είχα πει, ότι αργότερα πάλι... επειδή παρακαλώ το Θεό να μην χάσω τη μητέρα μου και επειδή τελικά έγινε αυτό, πίστευα ότι ο Θεός με πρόδωσε. Mm. Ότι δεν είχε αγάπη για μένα και με άφησε χωρίς μητέρα. Και έτσι δεν είχα καθόλου να κάνω με... Σχέση, καθόλου. Ναι, καθόλου σχέσεις, ναι. Και πότε άρχισες αλλιώς να... θυμάσαι περίπου έτσι ηλικία ή γεγονός στη ζωή σου που άλλαξες... Δεν θυμάμαι κάποιο γεγονός, αλλά σίγουρα μετά τα 20. Mm. Δηλαδή 6, 7, 8 χρόνια από τα 14 μου και μετά τα 20. Σίγουρα ότι εκεί ήμουν φοιτήτρια, όχι αργότερα. Ναι. Αργότερα. Και πιο έντονο έγινε πολύ αργότερα, έτσι, ότι να πηγαίνω πάλι στην εκκλησία και να το πιστεύω που πηγαίνω στην εκκλησία. Όχι απλά για να πάω. Τι νομίζω ότι όταν έκανα τα παιδιά μου, στα 30 δηλαδή που έκανα το γιο μου. Mm. Αυτό, αλλά μέχρι τότε δεν είχα ιδιαίτερες σχέσεις. Μετά από αυτά που ακούστηκαν, τι να προσθέσει κάποιος. Να καταθέσω το σεβασμό μου σε αυτά που ακούστηκαν και να επαναλάβω την ερώτηση, ποια είναι τα συναισθήματα που κατευθύνουν τη ζωή μου, θετικά και αρνητικά. Mm. Εδώ πάλι εγώ θέλω να πω ότι το μεγαλύτερο κομμάτι είναι τι εγώ αντιλαμβάνομαι ως σαν συναισθήματα, τι εγώ αντιλαμβάνομαι σαν συναισθήματα που καθοδηγούν τη ζωή μου, άλλα συναισθήματα που υπάρχουν και δεν τα πιάνω, δεν τα αντιλαμβάνομαι. Αν αναφερθώ λοιπόν λίγο σε μικρότερη ηλικία, ήμουν καθαρά διανοητικός τύπος, που όμως στα 18, 20, 25, που εκ των υστέρων, όταν ξεκίνησα να κάνω δουλειά, διαπίστωσα ότι το συναίσθημά μου το είχα καταπιεσμένο. Και τότε διαπίστωσα ότι είχα πολύ μικρή δυνατότητα να χαρώ, γιατί επέτρεπα πολύ μικρή δυνατότητα στο να πονέσω. Μετά τα 30 τόσο μου άρχισα να μπορώ να βιώνω πραγματικά τον πόνο και όχι να τον αποφεύγω. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Φοβόμαστε να πονέσουμε. Που καλό είναι να το σκεφτούμε. Βεβαίως. Αυτό το οποίο είναι εξίσου προβληματικό. Αλλά με την πορεία που εγώ ακολούθησα, ενδυναμώθηκε, μεγάλωσε η ικανότητά μου να βιώσω, να αντέξω τον πόνο, να μην πια απομακρύνομαι, και ό του θαύματος αυξήθηκε και η δυνατότητά μου να χαίρομαι. Αυξήθηκε το μέγεθος της αγκαλιάς μου, ας το πω έτσι. Έτσι λοιπόν στην ερώτηση... Μπορεί γιατί, Δημήτρη, έτσι κατάλαβες τη σημασία της χαράς και ενώ μπήκες, αποδέχθηκες να πονάς τον πόνο, την ύπαρξη του πόνου τέλος πάντων στη ζωή σου, αντιλαμβάνεσαι την ώρα που υπάρχει χαρά πόση μεγάλη σημασία έχει αυτή η χαρά και έτσι όχι απλά τη δέχεσαι, αλλά την απολαμβάνεις τη χαρά και ακόμη ουσιαστικότερα. Δεν μπορούμε
να δώσουμε ισχύ ή να δώσουμε την πραγματική σημασία σε ένα θετικό συνέστημα, αν δεν έχουμε γνωρίσει και το αρνητικό, δεν έχουμε δεχτεί να δούμε και να βιώσουμε το αρνητικό συνέστημα. Πιστεύω πως έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και είπε πριν η Σωτηρία ότι βεβαίως ένα άλλο στοιχείο του πόνου είναι οι άνθρωποι εκείνοι που αρέσκονται να είναι μέσα στον πόνο. Εγώ, έτσι, και το οποίο ο εθισμός στον πόνο, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο φυσικά στοιχείο. Θεωρώ όμως ότι δεν θέλω να τα βάλω βέβαια σε ζυγαριά, να δω πόσο τις 100 είναι το ένα και το άλλο, είναι εξίσου επικίνδυνο να μην δεχτείς τον πόνο, να βιώσεις τον πόνο. Γιατί σε βγάζει τελείως από την πραγματικότητά σου, να μην δέχεσαι να φέρεις τον πόνο στο προσκήνιό σου, τη ζωή σου. Το ίδιο σοβαρό. Είναι σοβαρό, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Η δικιά μου αντίληψη και παρατήρηση από ανθρώπους που είχαν έτσι μία τάση ή που έχουν ακόμα, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι του περιβάλλοντος μου που τους βλέπουν έχουν έναν εθισμό στον πόνο. Ναι. Κατά την αντίληψή μου είναι στον επιφανειακό πόνο. Παραμένουν εκεί κολλημένοι. Μιλώντας τώρα για αυτό που έχω, εκείνους τους ανθρώπους που έχω εγώ στο μυαλό μου, παραμένουν κολλημένοι και παίρνουν πολύ συχνά σχετικά μικρές δόσεις πόνου. Έχω παροτρύνει κάποιους εξ αυτών να ασχοληθούν με έναν οργανωμένο τρόπο, να μπουν μέσα στον πόνο, να τον βιώσουν, για να δουν πού φτάνει, βλέποντας και από τη δικιά μου, παρατηρώντας από τη δικιά μου οπτική γωνία το τι έχω ζήσει, ότι τότε μπόρεσα να βιώνω χαρά σε πολύ μεγαλύτερη έκταση, σε πολύ μεγαλύτερη ένταση, σε πολύ περισσότερες διακυμάνσεις, σε πολύ περισσότερες αποχρώσεις, όταν μπόρεσα να βιώσω τον πόνο που έκρυβα μέσα μου. Έτσι λοιπόν, στο τι καθοδηγεί τη ζωή μου, κυρίως η αντίληψή μου είναι ότι ήταν η επιθυμία να πάω προς την χαρά, παύλα ειδονή, σε όλες τις εκφάνσεις, είτε είναι το να κάτσω στον ήλιο, είτε είναι το να κολυμπήσω, είτε είναι το ωραίο φαγητό, το ωραίο αυτοκίνητο, η ωραία παρέα, η έξοδος, το οτιδήποτε. Παρένθεση, αυτά που εδώ στην Ακαδημία τα λέμε προσωπικότητα, κλείνει η παρένθεση. Είτε το να αποφύγω τον πόνο. Ή ότι εμένα μου φαινόταν σαν πόνος, γιατί τουλάχιστον κάποιες φορές αυτό που στα μάτια μου φάνταζε σαν πόνος ήταν μια πρόκληση που από πίσω της είχε φως, στην οποία εγώ πολλές φορές απέτυχα να παλέψω με την δοκιμασία για να διαπιστώσω τι υπάρχει πίσω της. Όπως κατατέθηκε πιο πριν, κάποια στιγμή διαπιστώνουμε τι κάναμε για πολλά χρόνια, κάπως έτσι έγινε και για μένα, δεν είναι σταδιακή. Ναι. Μπορώ να αναφερθώ σε πάρα πολλά περιστατικά, αλλά είναι πάντα αυτό το δίπολο. Τάση προς να πάω προς την ειδονή ή να αποφύγω τον πόνο, πάντα όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι στην εκάστοτε φάση της ζωής μου. Ένα δεύτερο λεπτό. Εξάλλου, ως παρένθεση, να πω κάτι που το λέμε συχνά και στις ομάδες, ότι αν δεν δεχτούμε τη δοκιμασία, δεν έχουμε την ευκαιρία να δούμε αυτό που είναι πίσω από τη δοκιμασία. Η δοκιμασία, μερικές, και ο δάσκαλος το λέει, πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για τις δοκιμασίες μας, γιατί μπορούμε να κάνουμε τη μετάβαση. Να πάμε, η δοκιμασία είναι το κέντρισμα, είναι η βουκέντρα, για να μας ξυπνήσει να δούμε αυτό που είναι φωτεινό. Και περνάει μέσα από τη δοκιμασία βέβαια. Αν δεν δεχτούμε αυτό, μένουμε στάσιμα. Το οποίο νομίζω είναι κοινό, τουλάχιστον σε μένα έχει αναγνωρίζει τον εαυτό μου, πιθανόν λέγω και πιο πολύ από τους παρόντες και όλους τους άλλους ανθρώπους, τέλος πάντων. Αυτά τα δύο που ανέφερα, η τάση προς τη χαρά ή η τάση του να αποφύγω τον πόνο, με την ευρεία έννοια όπως την περιέγραψα, χρειάζεται να συμπληρωθεί και με την συνηθισμένη, ανθρώπινη, φυσιολογική θα λέγαμε τάση του να μείνω έτσι όπως είμαι, να μην αλλάξω. Μια χαρά είμαι έτσι όπως είμαι, γιατί να αλλάξω. Ναι. Οι άλλοι έχουν πρόβλημα, εγώ είμαι χαρά. Ναι. Πόσοι άραγε το λένε αυτό, ε? Περισσότεροι. Α, μπράβο. Και πάντα οι άλλοι φταίνουν για κάτι που τους συμβαίνει. Έτσι, έτσι. Σε αυτό που μόλις υπόθηκε, τώρα πια
κάμποση από εμάς μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι μία πρόκληση, παύλα, πρόβλημα, παύλα, θέμα υγείας, εμπεριέχει το πονετικό κομμάτι του, το κομμάτι του το δύσκολο, αλλά ενδέχεται να περιέχει και άλλα πράγματα. Αν κανείς, όπως υπήρξα εγώ, φοβάται να αντιμετωπίσει αυτόν τον πόνο, χάνει και την ευκαιρία να δει και τα από πίσω. Μέχρι ότου να δυναμώσει αρκετά, να αρχίσει πια να μπορεί να χωράει, να αντέξει, να βιώσει τον πόνο, για να μπορεί να πάει και απέναντι. Στο βαθμό που μπορεί ο καθένας μας και σε κάθε φάση της ζωής του. Και να πω ότι συνολικά είμαι 23 χρόνια από το πρώτο μου βιωματικό σεμινάριο, τώρα πια. Και αυτό που εμείς εδώ ονομάζουμε ψυχή, άντε να την έχω επαφή μαζί της σε 12, κάνα 2 χρόνια, 3, άντε ως εκεί. Που σημαίνει ότι όλα τα άλλα είχαν την τεράστια σπουδαιότητα που όλοι αντιλαμβάνεστε ότι είχαν. Νομίζω ότι ήταν αρκετά σαφές. Αρκετά σαφή αυτά που είπα. Σωτηρία, έχεις κάτι? Αν θέλεις, απλά να μας τα λες την επόμενη φορά, αν το θες. Τώρα. Ανησυχώ για τη διατύπωση, γιατί είναι πολύ πρόχειρο τώρα. Δεν το έχω καλά, αλλά τέλος πάντων θα πω μια κουβέντα και θα το ξαναδούμε. Λοιπόν, είναι ποια συναισθήματα κυριαρχούν στη ζωή μου? Ναι. Ποια θετικά και ποια αρνητικά? Κατευθύνουν τη ζωή σου. Κατευθύνουν. Θετικά ή αρνητικά. Επομένως, τα κυρίαρχα που κρατάνε τα ενία, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, αρνητικά. Πάλι θα πω αυτό σχέση με το θυμό, με τα νεύρα. Εγώ αρπάζω εύκολα. Αυτό είναι το βασικό μου θέμα. Δηλαδή, μπορώ να σου πω τεράστια λίστα το τι με εκνευρίζει, ας πούμε. Τεράστια. Το δουλεύω, αλλά εκεί είναι. Δεν φεύγει. Δεν ξέρω και αν το τοποθετώ σωστά ως συνέστημα τώρα. Δεν είναι συνέστημα αυτό. Ο θυμός. Ο θυμός είναι, ναι. Τώρα, τα νεύρα μέσα εκεί, ο εκνευρισμός. Ας πούμε είναι. Ότι είναι αυτή η τάση προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, με εκνευρίζουν οι χαζοί, αυτοί που δεν είναι πολύ έξυπνοι, οι χαζοταπεινοί. Γενικά, έχω μία... Ναι. Τι σκέφτομαι τώρα με αυτό? Ναι. Εδώ μπαίνει και το στοιχείο κρίνω. Κρίνω, ου, βέβαια. Άρα είναι κάτι που πρέπει να το δεις και να το δουλέψεις. Ναι, ναι. Δεν κρίνουμε πριν φτιάξουμε τον εαυτό μας. Δεν ξέρω πότε θα είμαστε σε θέση να κρίνουμε. Δηλαδή πρέπει να αρχίσει. Δεν να με προλαβαίνω. Ναι, γίνεται. Γίνεται αυτόματα, το κάνω μία έτσι. Άρα αυτό θέλει κάτω, θέλει καταλάγιασμα των στοιχειακών σου, των σωμάτων σου, να δεις ποια σώματα είναι αυτά που αμέσως. Να κάνει εμένα αυτό το. Δεν προλαβαίνω. Φωτιά που ανάβει. Ναι, πυρ. Έκρηξη, ναι, κυριολεκτικά. Και στο καλό και στο κακό, και στα δύο το ίδιο είναι. Παφ, πάνω. Ναι. Και βεβαίως κατάκριση. Επικρίνω. Ναι, και τα δύο. Βέβαια. Το κρίνω, αλλά πρέπει να αποκρίσει. Άλλο να κάνει κρίση. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι. Διάκριση ίσως να βοηθάει καλύτερα να το λέω. Να κάνουμε διάκριση. Άλλο. Κάνει όμως επίκριση στους άλλους, ναι. Όχι. Όχι. Δηλαδή υπάρχει ένας αυτοματισμός πολύ γρήγορος που βάζει την ταμπέλα πριν. Δεν προλαβαίνω να αναπνεύσω. Τι να αναπνεύσω. Δεν προλαβαίνω τίποτα. Αυτό το βλέπω ευτυχώς μετά όμως. Ανάφλεξη. Υπάρχει ο παρατηρητής όμως που το κοιτάει ευτυχώς. Ανάφλεξη. Ναι, αλλά υπάρχει ανάφλεξη, ναι, γίνεται ανάφλεξη. Κοιτάξτε, σε όλο αυτό το πακέτο ο παρατηρητής είναι που πρέπει να έχει την εξέχουσα θέση. Δεν το συζητάμε και όλη η δουλειά που καλούμαστε να κάνουμε δουλεύοντας τα σώματα, ο παρατηρητής είναι αυτός που θα κάνει τη δουλειά αυτή, να αρχίσουμε να βλέπουμε. Και ακόμη και τώρα, όταν να γυρίσουμε πίσω στη ζωή μας, και αυτό έχει να κάνει με την αποστασιοποίηση, την απόσπαση, να φύγεις επάνω και να σε δεις, να δεχτείς δηλαδή να δεις. Παρατηρητής είναι αυτός που υπάρχει παντού. Αυτό λοιπόν το κυρίαρχο. Είναι αυτός αρνητικό που εντοπίζω έτσι, ναι, κυρίαρχα.
Και η αντιστοιχία του είναι το ότι επίσης πολύ εύκολα κάνω την ανάφλεξη προς την ομορφιά, προς τη χαρά. Να εντοπίζω δηλαδή την ομορφιά, την καλοσύνη, τη χαρά εύκολα και νιώθω ευγνωμοσύνη προς αυτό. Κάνω πάλι γρήγορα τη διαδρομή. Θεωρείς. Θεωρώ. Όλοι. Θεωρώ. Δείτε, μετρήστε τους βαθμούς, γι' αυτό είπα το θεωρείς. Ναι. Δουλεύοντας του μπορείς να δεις και τους βαθμούς που γίνεται αυτό και πώς το κάνεις. Για θα βγάλεις συμπεράσματα και άλλα για παρακάτω. Καταγράψτε το. Απευθύνομαι σε σένα γιατί ή κάποιοι άλλοι. Δεν έχει σημασία το ότι λες προφορικά κάποια πράγματα. Την ώρα που θα καλεστείς να το γράψεις, γιατί λείπουν και άνθρωποι που θα μιλήσουν την επόμενη, μπορεί να βγουν και άλλα πράγματα. Γι' αυτό το λέω, γράψτε. Okay. Πάμε στην τρίτη. Περιγράψτε μία σκηνή από τη ζωή σας, όπου νιώσατε να συντελείτε μία έκρηξη στον κόσμο των συναισθημάτων σας. Δείτε τι έκρηξη ήταν αυτή, αν ήταν θετική και ποια τα συναισθήματα, ή δείτε τα συντρίμμια που άφησε στη ζωή σας. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω για ένα γεγονός που μου είχε αφήσει απίστευτες ενοχές, που είναι πρόσφατο σχετικά, και για ένα γεγονός παλιά που δεν θα ήθελα να γραφτεί. Θα μου πεις και θα το κλείσω. Ναι. Λοιπόν, το πρόσφατο γενικά είναι ότι όλοι οικογενειακώς κάνουμε σκι στο βουνό. Κάποια στιγμή είχαμε πάει στο εξωτερικό και ήμουνα στο lift, εγώ και η κόρη μου. Ανεβαίναμε μια πάρα πολύ... Καταρχάς έκανε πολύ κρύο, δεν είχε καλό καιρό και ανεβαίναμε μια πολύ δύσκολη και ανηφορική πίστα με το lift. Και όταν έφτανες για να κατέβεις, για να ξεκινήσεις να κατέβεις πια με το σκι, να κάνεις σκι, έβλεπα ότι όλοι πέφταν. Όταν φτάναμε δεν είχε καλή πρόσβαση στο να κατέβεις με τα σκι σου και έπεφταν όλοι. Και... ενώ καθόμουν με την κόρη μου μαζί στο καρεκλάκι, κατεβαίνω εγώ και αφήνω το παιδί μου μόνο του. Και μετά από κάτω ούρλιαζα και της έλεγα πίδα, πίδα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα το σκέφτομαι συνέχεια. Μου δημιουργεί απίστευτες ενοχές. Άφησα το παιδί μου και κατέβηκα μόνη μου. Σκέφτηκες γιατί το έκανες. Πώς το έκανες. Ναι, το ξέρω, το έχω σκεφτεί και αυτό. Αλλά παρόλα αυτά έχω ενοχές. Γιατί από μικρή έπρεπε να ζω και να προσέχω τον εαυτό μου μόνη μου. Οπότε τώρα άφησα ακόμα και το παιδί μου. Και με πιάνει τρέλα αυτό το πράγμα που το ξέρω, δεν το έχω ποτέ. Το σκέφτομαι μόνη μου μέσα στο μυαλό μου συνέχεια. Μπορώ να καταθέσω κι εγώ. Παρόμοια εμπειρία. Δεν είσαι μόνη. Φυσικά. Θα το πεις. Μετά. Το παιδί, ναι. Τι ηλικία είχε. Τότε. Ναι, ναι. Τώρα είναι 17. Ήταν 10. 12. 12. Όχι, 10 δεν ήταν, 12. Το θυμάμαι και λέω θέλω σκότωμα, δεν είμαι εγώ μάνα. Αλλά ξέρω ότι το έκανα επειδή πάντα ήμουνα μόνη μου και πάντα εγώ έκανα για τον εαυτό μου. Δεν θεωρούσα ότι είχα κάποιον για στήριγμα. Και τώρα επειδή ήταν αυτό το θα κατέβω και θα πέσω. Ναι. Άφησα το παιδί. Και βέβαια έπεσε και εκείνη. Πέσαμε και οι δύο με τα σκύλια και σκοτωθήκαμε. Αλλά έπρεπε να κατεβάσω το παιδί και ας πέσει και εγώ ας έμεινα πάνω. Δηλαδή όταν το σκέφτηκα ψύχρεμα. Και σου γεννήθηκαν αυτό που είπες, πολύ... Ναι, και έχω ενοχές και δεν μπορώ να τις ξεπεράσω αυτές τις ενοχές. Ναι, ενώ δεν έχω γενικά ενοχές, αλλά για αυτό το συγκεκριμένο γεγονός μου έχουν δημιουργηθεί απίστευτες ενοχές. Πες μου ποια θα ήταν η διαφορά να έβαζες το παιδί να το κάνει και ήσουν εσύ μετά. Η διαφορά είναι η εξής, ότι το καρεκλάκι αυτό δεν ξέρω αν το έχετε δει. Ναι. Φτάνει σε ένα σημείο, κατεβαίνουν οι σκιέρ και μετά γυρίζει και κατεβαίνει το βουνό. Ναι. Εγώ κατέβηκα σε εκείνο το σημείο, άσχετα αν έπεσα και χτύπησα λίγο, αλλά δεν ήτανε. Θα μπορούσα να την είχα τραβήξει. Αφού την άφησα και το καρεκλάκι άρχισε να γυρίζει, να πάει προς τα κάτω και της ούρλιαζα να κατέβει, θα μπορούσε να είχε πέσει και να χτυπήσει πολύ στην κατηφόρα από το lift. Ναι, δεν την προφυλάξα. Γιατί εκεί εντάξει, απλά πέσαμε και χτύπησαμε, μας φύγανε τα σκι. Εντάξει, δεν σκοτώνεσαι. Αλλά στη στροφή, αν δεν με είχε ακούσει και δεν είχε πέσει άμεσα, δεν ξέρω τι θα είχε γίνει, γιατί σηκώνεις και μία μπάρα που έχει και σε κρατάει και άμα τη σηκώσεις μπορείς να πέσεις κάτω. Έτσι κι αλλιώς, ναι, βεβαίως. Ήταν επικίνδυνο. Και την είχαμε σηκώσει την μπάρα για να κατέβουμε, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, όταν το σκέφτομαι πραγματικά, συνταράσσομαι. Και δεν μπορώ να το ξεπεράσω αυτό το πράγμα.
Ναι. Συνταράσσομαι μέσα από την ψυχή μου. Θεωρείς λοιπόν ότι αντέδρασες αυθόρμητα γιατί ήσουν. Και κοίταξα μόνο τον εαυτό μου. Εσένα, αυτό το. Είμαι μόνη. Και ήρθε αυτό αυθόρμητα, αυτόματα και λειτουργήσε. Ήταν ένα ένστικτο, ζώδες, ας πούμε. Ένας μηχανισμός, ναι. Δηλαδή, καθαρά. Αυτό. Να μοιραστώ τώρα μια εμπειρία, Μπας και ηρεμήσω λίγο. Ότι δεν είσαι μόνη. Δεν έχω μαστιγωθεί τόσο πολύ, όμως. Ναι. Γιατί το θεώρησα μηχανιστική αντίδραση. Ενστικτόδη. Σε κλασμάτων δευτερολέπτου. Και έχουμε μέσα μας το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και δικαιολόγησα τον εαυτό μου. Βέβαια, πάντα με προβλημάτιζε και έλεγα αν ήταν πόλεμος και ήταν, ας πούμε, μια σφαίρα, θα έμπαινα ανάμεσα. Τι θα έκανα, με έχει προβληματίσει πάρα πολύ, δεν μαστιγώνουμε τόσο πολύ. Και το περιστατικό είναι μια οικογενειακή εκδρομή στα Μετέωρα, μένουμε σε ένα ξενοδοχείο, το οποίο έχει ένα λυκόσκυλο. Το λυκόσκυλο έπαιζε με τα παιδιά μας, ήξερε όλους, ήταν ένα λυκόσκυλο, αφού το είχαν στο ξενοδοχείο, είχε εξοικειωθεί με το κόσμο, ήταν πάρα πολύ φιλικό σκυλί. Και οικογενειακώς δεν φοβόμαστε, αγαπάμε τα σκυλιά. Πήραμε σουβλάκια το βράδυ από το χωριό και γυρίσαμε πίσω στο ξενοδοχείο. Το λυκόσκυλο δεν ήταν κάπου εκεί κοντά, αλλά μύρισε την τσάντα με τα σουβλάκια που κράτησα εγώ και έτρεξε προς τα εμάς. Εγώ τρόμαξα εκείνη την ώρα, έκανα πίσω και έμεινε μπροστά το παιδί. Αλλά μιλάω για κλάσματα δευτερολέπτου αυτό, δεν μιλάω για χρόνο. Και έλεγα, μα τι κίνηση ήταν αυτή που έκανα, λειτουργήσε ο εγκέφαλός μου. Δεν λειτουργήσε όμως ο εγκέφαλος και το έκανα. Αλλά αυτή μου η συμπεριφορά με έχει προβληματίσει πάρα πολύ από τότε. Το παιδί ήταν πολύ πιο μικρό και από το δικό σου, 8-10, δεν ξέρω πόσο χρόνο ήταν. Και σκέφτηκα, αν ήταν μια σφαίρα στον πόλεμο, τι θα έκανα. Γιατί για μένα πιο επικίνδυνο. Α, σαν το δάγκωνα, με το παιδί ο σκύλος, όχι. Είτε, ναι, μιλάω για ασυνείδητη κίνηση, ναι, ναι, που τραβήχτηκα προς τα πίσω και δεν προφύλαξα το παιδί. Το ένστικτο αυτό της αυτοσυντήρησης. Το ένστικτο. Καταρχήν, δεν φοβάμαι τα σκυλιά. Το ξέραμε το σκυλί. Ήταν δεν ήταν όμως εκεί. Ξαφνικά εμφανίστηκε εκεί. Ήταν μια ενστικτόδης κίνηση. Κλασμάτων δευτερολέπτου. Όμως με έχει πάρα πολύ προβληματίσει. Να σας πω λοιπόν τώρα κάτι που θυμήθηκα έτσι πάρα πολύ. Ξαφνικά. Σεισμοί στην Αθήνα, αυτοί που γίνανε ο μεγάλος σεισμός και σίγουρα θα θυμόσαστε, είχε ακουστεί σαν περίπτωση, μπορεί να μην ήταν και μόνη μία περίπτωση, να ήταν παραπάνω, που γονείς... Ξεχάσαν το παιδί, εγώ ξέρω. Βέβαια. Φύγανε, δώσανε, πήδηξαν, έφυγαν, δεν ξέρω, κατρακύλησαν τις σκάλες και ξεχάσαν τα μωρά παιδιά στο σπίτι. Ναι. Και κατέβηκαν στον δρόμο και είπαν το παιδί, πού είναι το παιδί. Ο ένας ρωτούσε τον άλλο, πού είναι το παιδί. Νομίζω πως ακουμπάει σε αυτό που λέει η Ρέα. Δηλαδή αυτό αναβλύζει τόσο αυτόματα η αυτοσυντήρηση, το ένστικτο αυτό, που εκείνη τη στιγμή δεν σκεφτόμαστε. Είναι ένας αυτοματισμός, ένας μηχανισμός που λειτουργεί ίσως από το βάθος. Ίσως τις ενοχές όμως πρέπει να ψάξω, γιατί έχω τόσο έντονη ενοχή, ακριβώς, ενώ εσύ δεν την έχεις. Με σε προβληματίζει, αλλά... Αν ήταν πόλεμος, τι θα έκανα και πόσο καλή μάνα είμαι, αλλά δεν νιώθω ενοχές. Δεν μπορώ να πω ότι νιώθω ενοχές, ή τέλος πάντων είναι ανεπαίσθητες. Πως από τότε με έχει προβληματίσει και το σκέφτομαι συνέχεια, με έχει πάρα πολύ αυτό το γεγονός. Λοιπόν, τώρα μου έχει κάνει ένα κλικ στο μυαλό μου. Γιατί έχω τις ενοχές. Διότι εμένα ίσως να καταγράφηκε στον εγκέφαλό μου όταν η μητέρα μου έφυγε ότι με άφησε. Μπράβο. Τώρα λοιπόν, έτσι, που άφησα εγώ το παιδί μου στο lift, μου δημιούργησε απίστευτες ενοχές γιατί είχα ζήσει αυτό το γεγονός. Ναι. Αυτό που νομίζω ότι είναι. Εσύ το έτσι. Σαν να γιατί... σκέφτηκε η μαμά μου. Ακριβώς. Και το έκανε με έναν άλλο τρόπο, οπότε ήρθε... Και γι' αυτό μου δημιούργησε τις ενοχές, επειδή σκέφτηκα αυτό το δικό μου. Ναι, είναι πολύ... Ναι, ακριβώς. Δικό της πρόβλημα. Ναι, δικό της πρόβλημα. Ένα μέρα μέσα στον εγκέφαλό σου, μια μνήμη... Λύσε λοιπόν αυτό της μαμάς σου, γιατί μέσα υπάρχει ακόμα. Με τη λογική σου το έχεις λύσει βεβαίως. Ναι. Αλλά υπάρχει ακόμα. Και κάνε μετά, πήγαινε παραδίπλα για να λυθούν οι ενοχές σου ως προς το παιδί. Γιατί είναι αυτοματισμοί. Δεν σημαίνει αυτοί οι γονείς
που ξέρουμε τις περιπτώσεις του σεισμού, ότι δεν αγαπούσαν τα παιδιά τους, μπορεί και την ώρα που γίνονταν ο σεισμός να κουνιόταν, θα ξαναέμπαινε μέσα να πάρει το παιδί, δεν το συζητώ, όταν το συνειδητοποίησε. Εκεί κάτω θα ξανανέβαινε και με τα πόδια 4 και 5 ορόφους να το πάρει. Αλλά ως δεύτερη σκέψη. Μπράβο. Καλά, ως δεύτερη και εγώ δεν θα είχα παιδί, ξέρω το λίγο, εννοείται. Ως δεύτερη σκέψη. Από εκεί πέρα είναι ο μηχανισμός που λειτουργεί. Την αισθηκτό. Όταν αυτό δεν μίλησε τη σακούλα μου. Την κράταγα εσύ. Την κράταγα εγώ, ψήφισε έφυγε, αλλά εμένα μου ρωμένησε η κίνησή μου. Ναι, ναι. Είναι αισθηκτόδης, είναι αισθηκτόδης. Θα ήθελα να καταθέσω δύο πράγματα, αν έχουμε τη δυνατότητα. Καταρχήν, όπως εγώ το ακούω, προστάτευσες το παιδί σου. Απομάκρυνες το σκυλί από το παιδί. Σε ένα υποσυνείδητο επίπεδο ήξερες ότι το σκυλί πάει για τα σουβλάκια. Απομακρυνόμενη λοιπόν εσύ. Δεν ήξερα τίποτα. Συνειδητά. Απομακρυνόμενη λοιπόν εσύ από το παιδί μαζί με τα σουβλάκια, απομάκρυνες τον κίνδυνο από το παιδί. Αυτό δεν ξέρω. Και στην. Όχι δικαιολογία. Ναι, καλά. Ο καθένας το βλέπει όπως νομίζει. Και στο προβληματισμό το τι θα έκανα αν ήταν πόλεμος, αν ήταν πόλεμος θα ήμασταν διαφορετικοί όλοι μας. Και εσύ θα ήταν διαφορετική η στάση σου, δεν θα ήσουν αμέριμνη. Ναι, είναι διαφορετικά. Ναι. Στο στρατό λέγαμε ότι γενναίος δεν είναι αυτός που δεν φοβάται. Αυτός που δεν φοβάται είναι ηλίθιος και επικίνδυνος. Γενναίος είναι αυτός που ενώ φοβάται κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει. Αυτός που έχει άγνοια φόβου είναι επικίνδυνος. Ή δεν έχει ισότητα θέση. Ισχύει αυτό. Εγώ βέβαια πιστεύω, αν μου επιτρέπεις τώρα στην περίπτωση, ότι δεν θα το σκέφτηκε έτσι. Δηλαδή παίρνω. Έγινε αυτό. Ξέρεις γιατί. Είναι τώρα να ακούσουμε έναν κρότο δυνατό, θα κάνουμε αισθηκτοδός, άλλοι πίσω, άλλος θα τρέξει πίσω από κάτι να κρυφτεί. Εκείνη τη στιγμή είναι τόσο γρήγορος αυτός ο μηχανισμός που σε παρακινεί να προφυλαχθείς, που δεν μπορείς να κάνεις νοητικές σκέψεις και να δεις πού είναι το παιδί μου, είναι παραδίπλα. Όμως εγώ θα έχω φύγει και θα έχω κρυφτεί και πίσω από την πόρτα. Το πρώτο, μετά θα πλώσω και θα φωνάξω, παιδί μου, έλα. Θα πλώσω, ή θα βγω, ενώ ναι. Υπάρχει ο κίνδυνος, αλλά ως δεύτερη κίνηση θα βγω. Ναι. Και ίσως έτσι λειτουργεί. Οπότε άρχισε να φεύγεις από αυτές τις δυσκολίες. Δες το έτσι. Ναι, δες το σαν αίσθητο επιβίωσης και μηχανισμός που δεν. Μα το είδα έτσι. Απλά το είδα φυσικά και το έχω γραμμένο. Αυτό σου το είπα κιόλας. Αυτό συντήρησα από το. Αλλά γιατί το έκανα. Γιατί το έκανα. Το ξέρω. Ναι, παρόλα αυτά υπάρχει αυτό το συνέστημα. Ναι. Δεν μπορώ, δηλαδή, δεν δικαιολογώ τον εαυτό μου να το κάνω αυτοσυντήρηση, ότι είναι καλός καμωμένο. Αυτό εννοώ. Τώρα για το επόμενο, αν τελειώσουμε για αυτό, δεν θα ήθελα να ακουστεί. Ναι, βεβαίως. Θα συνεχίσουμε και αυτή την ερώτηση, γιατί νομίζω ότι δεν μίλησαν. Μίλησα σε αυτή την ερώτηση, Δημήτρη, εσύ. Όχι. Οπότε την επόμενη φορά με τις υπόλοιπες και με κάποιους που θα είναι εδώ. Δεν θα συνεχίσουμε δηλαδή. Σήμερα. Ναι, δεν συνεχίζουμε απόψε. Θα υπάρξει συνέχεια των επόμενων ερωτήσεων. Θέλω να σας πω πάνω σε αυτό. Όμως, να σας διαβάσω από τη Θυμαπάτη ένα παγκόσμιο πρόβλημα της Λίκης Μπέιλι. Ο διδάσκαλος Τιβετανός έχει δώσει αυτά. Αυτό. Γοητεία, ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Η καινούργια έκδοση είναι γοητεία και όχι Θυμαπάτη. Η καινούργια έκδοση είναι γοητεία. Είναι γοητεία. Ναι, ναι. Τώρα έχει βγει η γοητεία. Θα σας διαβάσω δύο κείμενα. Θα σας βοηθήσουν και για την δουλειά σας πάνω στην εργασία, πιστεύω. Αυτό που λέει ο διδάσκαλος. Μιλά για τους συναισθηματικούς, συγκινησιακούς τύπους, το κείμενο. Οι συναισθηματικοί τύποι ανταποκρίνονται με ευκολία στην παγκόσμια γοητεία. Θυμόσαστε, το αναλύσατε κάπως με τη Μαρία αυτό για την παγκόσμια θυμαπάτη. Και στην ατομική τους κληρονομημένη και αυτοπαρακινούμενη γοητεία, οι συγκινησιακοί τύποι. Τι σημαίνει κληρονομημένη? Φέρουμε από την προηγούμενη ζωή, έτσι, κάποιες γραμμές
και είμαστε πολύ πιο επιρρεπείς στο αισθαντικό συγκινησιακό μας κομμάτι. Και βεβαίως αυτοπαρακινούμενοι, έτσι, τους μηχανισμούς μας, η στροφή μας είναι προς τα εκεί, δίνουμε όλο το δυναμικό μας εκεί. Η μάζα των ανθρώπων είναι καθαρά συναισθηματική, με παροδικές αναλαμπές πραγματικής νοητικής κατανόησης, παροδικές όμως, πολύ σποραδικής και συνήθως εντελώς απούσας, αδελφέ μου. Η γοητεία παρομοιάζεται με αχλή ή ομίχλη, στην οποία περιπλανάται ο ζηλωτής και η οποία παραμορφώνει όλα όσα βλέπει και αγγίζει, εμποδίζοντάς τον πάντα να δει τη ζωή αληθινά ή καθαρά ή τις συνθήκες που τον περιβάλλουν όπως ουσιαστικά είναι. Ας έχουμε επίγνωση των πέπλων δηλαδή. Ας κρατάμε λίγο ένα κομματάκι ότι αυτό που εγώ κρίνω ότι έτσι είναι ή βρίσκομαι μέσα σε αυτή την ομίχλη της, και του περιβάλλοντος της παγκόσμιας γοητείας, εκτός των δικών μου. Όταν είναι κάπως προχωρημένος ζηλωτής, λέει ο διδάσκαλος, έχει επίγνωση της γοητείας και βλέπει περιστασιακά σε μία αναλαμπή σε ποια διεύθυνση μπορεί να βρίσκεται γι' αυτόν η αλήθεια. Σημειώστε τις δύο λέξεις, περιστασιακά και σε μία αναλαμπή, ο προχωρημένος ζηλωτής. Αλλά κατόπιν, αυτός ο ζηλωτής, η γοητεία κατακαθίζει πάλι πάνω του και τον καθιστά ανίκανο να ελευθερωθεί ή να κάνει κάτι επικοδομητικό. Το πρόβλημά του περιπλέκεται περαιτέρω από την επακόλουθη απελπισία και τη βαθιά ιδέα του για τον εαυτό του. Είναι πολύ εύκολο αυτό. Ρέπουν οι άνθρωποι σε αυτό από ένα σημείο και μετά. Βρίσκονται μέσα και μετά τι κάνουν. Δεν δίνουν τον απαιτούμενο χρόνο στον εαυτό τους για να δουλέψουν αυτή τις θυμαπάτες τους, ό,τι τους βασανίζει, εν πάση περιπτώσει, και αυτομαστιγώνονται. Αρχίζουν να βρίσκουν φταίω, κάνω, γιατί αργώ, τίποτα δεν κάνω, έχω την ανικανότητα. Δεν έχουμε μάθει δηλαδή να επιμένουμε ένα και να περιμένουμε δύο, να δίνουμε χώρο και χρόνο σε αυτή όλη τη διαδικασία που βάζουμε τον εαυτό μας. Βαδίζει λοιπόν πάντα μέσα σε ομίχλη και δεν βλέπει τίποτα όπως αληθινά υπάρχει, είπαμε. Εξαπατάται από την εμφάνιση και λησμονεί εκείνο που καλύπτει η εμφάνιση. Κάτι που το κάνουμε κατά κόρον. Άρα δηλαδή εδώ το να δούμε και να μην εξαπατώμαστε, εδώ είναι που κουμπώνει ο παρατηρητής. Αν έχουμε σύνδεση με την ψυχή μας όσο πιο πολύ ψηλά μπορούμε, ο διαλογισμός φυσικά μας οδηγεί σε δρόμους ανάλογης κατεύθυνσης, τότε μπορούμε να κάνουμε λιγότερες τις στιγμές της εξαπάτησής μας, της αυτοεξαπάτησής μας. Οι εκπορευτικές αστρικές αντιδράσεις που κάθε ανθρώπινο όν εγγενιάζει, τον περικυκλώνουν πάντα και μέσα από αυτή την ομίχλη και καταχνιά βλέπει έναν παραμορφωμένο κόσμο. Αυτές οι αντιδράσεις και η περιβάλλουσα άβρα που προκαλούν, σμίγουν και αναμειγνύονται με την παγκόσμια γοητεία και καταχνιά και απαρτίζουν μέρος των μοιασμάτων και των ανθυγιεινών αναθυμιάσεων για τις οποίες οι μάζες των ανθρώπων ευθύνονται για εκατομμύρια χρόνια. Θυμαπάτες εγώ, θυμαπάτες εσύ, θυμαπάτες ο άλλος. Να πώς γίνεται σε όλο το σύστημα οι αναθυμιάσεις, τα μοιάσματα, και που δεν είναι εύκολο πια να βγούμε. Άρα δεν είναι, όταν καθαρίζουμε τη δική μας ατομική θυμαπάτη, βλέπουμε ότι βάζουμε και ένα λιθαράκι στο να καθαριστεί η παγκόσμια. Και εξάλλου έχει υποθεί κάτι που είναι γνωστό σε εσάς, το έχει πει και η Μαρία, ότι αν δεν ξεκινήσουμε να λύνουμε το ατομικό μας, δεν μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσία για το γενικό, διότι πώς όταν εσύ είσαι μια αρρώστα μπορέσεις να καθαρίσεις. Δεν είναι δυνατόν.
Το δεύτερο κομμάτι που θέλω να πω και τελειώνουμε σήμερα με αυτό, είναι το εξής. Από το ίδιο βιβλίο. Η γοητεία έχει αρχαιότερη θέση και πρόβαλε νωρίτερα από την πλάνη. Ο διδάσκαλος εδώ λέει έχει και ιστορικά στοιχεία πώς και από ποιες φυλές έγινε πρώτη, το αναφέρει εδώ. Περιέχει λίγη νοητική ποιότητα. Τι σας θυμίζει εδώ? Κατώτερο νοητικό, γι' αυτό είναι λίγη νοητική ποιότητα. Και μάλιστα τα κατώτερα υποπαιδεία του νοητικού πεδίου. Γι' αυτό λέει. Περιέχει λοιπόν η θυμαπάτη λίγη νοητική ποιότητα και είναι ο κύριος παράγων που ελέγχει την πλειονότητα. Ο αντικειμενικός σκοπός όλης της εκγύμνασης που δίνεται στην ατραπό της μαθητείας και μέχρι την τρίτη μοίηση είναι να εισαγάγει εκείνη τη διαυγή σκέψη που θα απελευθερώσει το μαθητή από την πλάνη και θα του δώσει τη συναισθηματική σταθερότητα και ευστάθεια η οποία δεν αφήνει χώρο για την είσοδο οποιασδήποτε παγκόσμιας γοητείας. Τι σημαίνει εδώ? Φως της ψυχής που λέμε, σύνδεση με ανώτερο νοητικό. Μόνο έτσι μπορούμε. Η ελευθερία αυτή είναι εφικτή όταν ο ζηλωτής δεν έχει καμιά προσωπική γοητεία και καμιά εσκεμμένη παρότρινση να ανταποκριθεί στους καθοριστικούς παράγοντες που παρήγαγαν τη γοητεία ανά τους αιώνες. Κλείνω με αυτό. Δεν θα διαβάσω το κομμάτι, ήθελα να διαβάσω για τις, ένα κομμάτι από το «Στα πόδια του διδασκάλου» του Κρισναμούρτη που σας έχω ξαναδιαβάσει την επόμενη φορά. Είναι για τις επιθυμίες, λέει ο διδάσκαλος εκεί. Και είναι πολύ σημαντικό για τις επιθυμίες. Θα πούμε τις υπόλοιπες ερωτήσεις την επόμενη. Και θα σας διαβάσω και αυτό το κείμενο. Κλείνουμε με έναν διαλογισμό. Να είσαστε καλά.